Για να τους ξεχωρίζετε αυτούς, ξέρετε τι να κοιτάτε. Αν μιλάνε για ιεροσύνη, για ιερείς και για αρχιερείς, συνήθως γράφουνε επικοινωνία με τον Θεό χωρίς μεσίτες. Όταν το βλέπετε αυτό, να καταλαβείτε ότι είναι προτεστάντες. Έτσι, χωρίς μεσίτες, χωρίς ενδιάμεσους. Αυτοί πάνε κατευθείαν στον Χριστό, έτσι. Στο δικό τους Χριστό. Ναι. Χωρίς πνευματικό, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς ιεροσύνη. Ναι. Και πάντα να έχετε και το κείμενο. Όταν παίρνετε μία Αγία Γραφή, μην παίρνετε μόνο μετάφραση. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει κάνει ο μεταφραστής. Και πάντα μία μετάφραση είναι μία προδοσία. Πάντα. Ποτέ δεν αποδίδεται με ακρίβεια το πρωτότυπο. Οπότε πάντα να έχετε δίπλα και το πρωτότυπο και να έχει έγκριση από την Εκκλησία. Έτσι μπροστά έχουν τα εγκεκριμένα, έχουν τις υπογραφές, έτσι, του Πατριάρχη κλπ. Γιατί υπάρχει γραμμή να λιωθεί η Αγία Γραφή, να το ξέρετε, και θα λιωθεί. Και το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, αν δεν κάνω λάθος, και θα πρωτοστατήσει το Βατικανό. Υπάρχει η βιβλιοθήκη του Βατικανού που λέει ότι εκεί είναι κρυμμένα, λέει, ας πούμε, αρχαία βιβλία και χειρόγραφα και κρυμμένη γνώση. Αυτά όλα είναι σκόπιμα, έτσι, που διαδίδονται. Γιατί θα μας πούνε μετά, να τώρα ο Πάπας έδωσε ευλογία και ανοίξαμε την κρυμμένη γνώση και τι βρήκαμε, ότι έχει νοθευτεί η Αγία Γραφή και πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Να βγάλουμε όλα αυτά τις προσθήκες που βάλανε οι φανατικοί για την ομοφιλοφιλία και για το σοδομισμό, τα οποία δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο κείμενο. Καταλάβατε, αυτά θα μας πούνε. Και θα γίνει η πλάνη αυτή τεράστια, καταλαβαίνετε. Διόρθωσε και τον πατέρα μου, ναι. Βέβαια. Να πω κάτι.